Καλημέρα, είναι Σάββατο, καλό μήνα σε όλους, μπήκε για τα καλά η άνοιξη, είναι εκτάκτως μια εκπομπή. Θέλαμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα να ξεκινήσουμε την άνοιξη με μια πολύ ωραία παρέα και σήμερα θα παρουσιάσουμε τον πολιτιστικό, χορευτικό, παραδοσιακό όμιλο ο Ορφέας και κοντά μας είναι ο πρόεδρος του ομίλου, ο κ. Κώστας Χρήστος. Καλημέρα κύριε Κώτσαλε. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Θα ήθελα όμως παράκληση κοντά στα μικρόφωνα για να βγει καθαρά η φωνή, γιατί μετά οι φίλοι και οι γνωστοί σας θα παραπονεθούν ότι δεν μας ακούνε. Είναι πάντα παράκληση προς τους καλεσμένους. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε συνηθισμένοι τόσο. Και μαζί μας είναι η κυρία Ευαγγελία Μπαρμπαρέσου. Μπαρμπαρέσου, καλημέρα και καλό μήνα. Μέλος και χρόνια χορεύθρια του συλλόγου. Έχουμε αρκετά να πούμε. Και ας ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε για την ιστορία του Ορφέα. Να δούμε λίγο καλύτερα και στην κάμερα και βλέπω έχετε φοράτε και τα μπλουζάκια. Έχουμε τα μπλουζάκια, έχουμε και τη σακέτα. Πολύ ωραία. Ας μας πείτε λίγο πώς ξεκίνησε, ποιανού ήταν η ιδέα, ήταν οι πρωτεργάτες και πόσα χρόνια υπάρχει ο όμιλος, ο χορευτικός όμιλος. Ο όμιλος, η ίδρυσή του ξεκινάει από το 89. Πρωτεργάτες σε αυτό ήταν ο Κώστας Μικόλαος, ο μέχρι και σήμερα εν ζωή Μπαρμπαρέσος Γεώργιος, που είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου, τον Γιούλη μας δηλαδή, και η Μπαρμπαρέσου Πινελόπη, οι οποίοι ξεκίνησαν το 89, όπως παραφέραμε, και από τη μία μέρα, δηλαδή στην άλλη, δημιουργήσανε αυτόν τον Σύλλογο, ο οποίος είναι στη ζωή έως και σήμερα. Συνεχίζουμε ο Γιώργος ο Κότσαλος και εγώ, ο Χρήστος Κότσαλος ως πρόεδρος του Συλλόγου, τις δράσεις του ομίλου, πάντα με προσωπικές θυσίες και εμείς αλλά και το Συμβούλιο που στηρίζει τον όμιλο αυτό. Στόχοι μας είναι να συνεχίσουμε, πέρα από τις εκδηλώσεις που κάνουμε μέσα στον χρόνο, να προσπαθήσουμε πάντα να κάθε χρόνος που περνάει και κλείνει ο Σύλλογος, να στοχεύει, να κάνει νέα πράγματα, να συνεχίζει αυτά που έχει πρωτοξεκινήσει και σαν τμήματα αλλά και σαν δομές που υπήρχαν πριν συνεχίσουμε εμείς. Πιστεύουμε ότι ήταν δύσκολο να συνεχίσουμε μετά κορονοϊού. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο και εμείς να σκεφτούμε κάποια πράγματα σαν νέοι. Αλλά πόσο το... Μου δίνετε πολύ ωραία πάσα για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Αντιμετωπίσετε την περίοδο του κορονοϊού, γιατί από εδώ έχουμε κάνει εκπομπές για τις δυσκολίες που συναντήσανε ανά την Ελλάδα χορευτικοί όμιλοι, αλλά και γενικά τα σωματεία. Είναι πάνω από 4.000, όπως μας έχει ενημερώσει η περιφέρεια ανά την Ελλάδα. Εσείς πώς το αντιμετωπίσετε? Είναι δικό σας ο χώρος καταρχήν, είχατε τα έτσο κτλ? Ο χώρος δυστυχώς δεν είναι δικός μας, είμαστε στο ενίκιο. Είναι σαν τους στόχους που θα θέλαμε σαν όμιλος να θέλαμε να προσπαθήσουμε, δηλαδή μετέπειτα τα χρόνια που έρχονται να μπορέσουμε να ο όμιλος να αποκτήσει δικό του χώρο. Δικιά του στέγη. Δικιά του στέγη. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε βάλει στα πρώτα μας στόχους. Και πιστεύουμε και ελπιστούμε, δηλαδή μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, να έχουμε και ένα στόχο δηλαδή ετών, να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε και να έχουμε δικιά μας εικόνα στέγη. 2022, να πάμε λίγο μετέπειτα.
μια γρήγορη αναδρομή στο 22, τι συνέβη, τι δραστηριότητες είχατε, θα μας πείτε λίγο. Εννοείται. Είναι μια μετέχνη εποχή, η οποία πέρασε από τον COVID ξανά πάλι εκεί που το αφήσαμε, επί της ουσίας, με εκδηλώσεις, με επιστροφή του κόσμου, ανοίξανε όλα τα θέματα που υπήρχαν για το Σύλλογο και για τα τμήματα. Ξαναεπανήλθαμε στην κανονική μας ζωή. Η εκδήλωση η οποία μας διακατέχει είναι η εκδήλωσή μας, η καλοκαιρινή, η ετήσια μουσικογραφική μας παράσταση, η οποία έγινε με επιτυχία. Λαμβάνει χώρο πού? Λαμβάνει στον Κορονό και συγκεκριμένα απέναντι από την αίθουσα του ομίλου μας, στο ανοιχτό θέατρο Κορονού, Υπείου Κορονού. Είναι και ένα ιστορικό θέατρο, το οποίο από μόνο του, δηλαδή ο χώρος του... Να το πούμε περισσότερο, γιατί ίσως ο κόσμος να μην το γνωρίζει τόσο. Δεν το γνωρίζουμε. Σαν θέατρο δεν το γνωρίζουμε. Έχουν περάσει, πολλοί κόσμος έρχονται και όταν τους το αναφέρεις ότι βρίσκεσαι σε αυτή την υποθεσία... Επιτρέψτε να πω ότι με πιάνετε και εμένα αδιάβαστο, γι' αυτό το ρωτώ. Διότι υπάρχουν πολλές περιοχές στην Αττική αλλά και στην Αθήνα που δεν γνωρίζουμε. Ακριβώς. Και όμως παράγουν πολιτισμό. Γι' αυτό το ρωτώ, που ακριβώς βρίσκεται γεωγραφικά. Και τι περιλαμβάνει συνήθως η παράσταση αυτή, η εκδήλωση? Η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση η οποία παρουσιάζουν τα τμήματα όλου του ομίλου μας. Κάνουν μια μικρή παρουσίαση της χρονιάς, δηλαδή με χορούς που διδαχτήκανε. Συν ότι εκεί ήταν πάλι δηλαδή για μας ένας νέος στόχος να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε πάλι τα διήμερα φεστιβάλ που γινόντουσαν παλιότερα με μεγαλύτερη άνεση και τα οποία με τα χρόνια ξεπεράστηκαν και λόγω οικονομικής δυσκολίας αλλά και λόγω ότι ο κόσμος πλέον δεν τα στηρίζει. Είχε κουραστεί να πηγαίνει συνέχεια σε αυτό το στυλ διημέρων φεστιβάλ. Μπορώ να πω ότι πλέον έχει αρχίσει ο κόσμος και ξανά έχει πιστέψει. Έρχεται με διαφορετική διάθεση. Θα πω κάτι και συγγνώμη για την διακοπή. Έχω την αίσθηση από φέτος, από το Σεπτέμβρη και μέχρι σήμερα, είδαμε μια στροφή του κόσμου, διότι μετά το κλείσιμο ήταν μια ανάγκη διεξόδου προς τους συλλόγους. Αν και εσείς το βιώσατε αυτό το... Το έχουμε βιώσει, ναι. Και με νέα μέλη. Με νέα μέλη. Το πιο σημαντικό όμως ήταν για μένα, θεωρώ, ότι εκεί που λες ότι έχω την επιτυχία, ότι και μετά την περίοδο του ελληνισμού, να δεις να επιστρέφει ο παλιότερος ο κόσμος που είχες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευαγγελία, θα μιλάμε λίγο στον ελληνικό, έτσι. Καταρχήν, θέλω να πάρω ένα feedback των χορευτών για την περίοδο του COVID, πώς το βιώσατε και αμέσως μετά, και θα σας πω μετά και ένα παράδειγμα να γελάσουμε από ένα φιλικό σωματείο. Όσον αφορά τον COVID, δύσκολα το βιώσαμε όλοι μας, γιατί οι χορευτές... Είχαμε δει πλατφόρμες να προσπαθούν να κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως κάπως. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς κάναμε κάποια μαθήματα διαδικτυακά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο χορός δεν είναι μόνο μία διαδικασία και ένα μέσα στις δραστηριότητες, ας πούμε, τις τυπικές, όπως πηγαίνουμε σχολείο, ο χορός το κάνεις και για την ψυχή σου. Οπότε η περίοδος του COVID που μας είχε όλους πιέσει αρκετά, τον καθέναν για διαφορετικούς λόγους, η αλήθεια, μας πίεσε τόσο πολύ, θέλαμε τόσο πολύ να χορέψουμε, δηλαδή εγώ σαν χορεύτρια 34 χρόνια στο Σύλλογο, οτιδήποτε έκανα μέσα στο σπίτι μου, χόρευα. Για να μπορέσω να διαχειριστώ και την κατάσταση, γιατί όλοι πιεστήκαμε. Ήμουν βέβαια στην επαρχία και αυτό ήταν ευλογία για μένα σε σχέση με τους ανθρώπους που ήταν στα αστικά κέντρα και εννοείται ότι ήταν πιο δύσκολα, γιατί εμείς δεν είχαμε ελευθερία,
Απλά το ότι άνοιγες το παράθυρό σου και την πόρτα σου και είχε απ' έξω δέντρα, θάλασσα, οτιδήποτε, ήταν ευλογία για μας. Ήταν πολύ διαφορετικά, το βιώσαμε διαφορετικά σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Απλά ο χορός δεν σταματάει ποτέ. Δεν το σταματάει ούτε COVID, δεν το σταματάει ούτε το οτιδήποτε και αν συμβεί, οποιαδήποτε καταστροφή. Θέλω να μου πεις την πρώτη μέρα που μπόρεσες να ξαναχορέψεις σε σκηνή το αίσθημα εκείνη τη στιγμή. Δεν περιγράφεται. Λοιπόν. Ναι, είναι δύσκολο να το περιγράψεις γιατί δεν το θυμάσαι κιόλας. Δεν το πιστεύεις εκείνη τη στιγμή ότι ξαναχορεύεις. Εδώ στη Νέα Σμύρνη είναι ένα από τα ιστορικά σωματεία, η Ένωση Ποντίων Νέα Σμύρνη στη Μαύρη Θάλασσα. Και γίνεται η πρώτη εκδήλωση, αμέσως μετά το COVID, λίγο περιορισμένα κιόλας, και ανεβαίνουν οι χορευτές να κάνουν την τελική πρόβα. Και λέει ο χορευτής, λέει εντάξει παιδιά, λέει δεν κατεβαίνουν, πες να κατεβαίνουν. Αυτοί ήταν να ανέβουν, του λέω. Άμα ανεβήκανε, δεν πρόκειται να κατέβουν ποτέ. Δεν κατεβαίνει. Είναι το αίσθημα εκείνο το οποίο. Λίγο μουδιασμένοι βέβαια όλοι μας. Από... Γιατί ήταν 2 χρόνια, δεν ήταν μικρή περίοδος που περάσαμε. Λίγο μουδιασμένοι, αλλά επέστρεψε ο κόσμος και άρχισε να το βλέπει πιο δυναμικά και άρχισε να το βλέπει πιο σοβαρά. Ενδεχομένως ότι είναι μία διέξοδο. Βλέπουμε πιο σοβαρότητα στη συνέχεια και συνοχή των χορευτών πλέον. Το έχουν πάρει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή κάποιοι το παίρνουν πιο επαγγελματικά. Εδώ ξέρετε τι ισχύει. Και πέστε μου την άποψή σας. Πολλές λέει φορές στη ζωή συναντάμε εμπόδια, δυσκολίες. Ή τα ξεπερνάς και προχωράς ή σταματάς. Ανδρώνεσαι, προχωράς, βλέπεις αλλιώς κάποια πράγματα που πολύ σωστά ανέφερες στο κομμάτι του χορού. Αν θέλεις τελικά να είσαι σε αυτή την παρέα, γιατί κάναμε πριν μια κουβέντα. Παρέα, οικογένεια. Πιο σημαντικό μετά με αυτό το κομμάτι της οικογένειας. Πιστεύω... Πιο σημαντικό μέσα σε ένα σύλλογο όμιλο. Και... Γιατί η οικογένεια δεν σε ενώνει μόνο, μόνο με την οικογένειά σου. Δεν είσαστε μόνο με την οικογένεια. Η οικογένεια είναι και οι φίλοι που όσο περνάνε τα χρόνια είσαι πιο σταθερός και ξέρεις τι θέλεις και που πατάς. Η οικογένεια είναι και οι άνθρωποι που σου λένε την καλημέρα, οι συνάδελφοι. Είναι, η οικογένεια δεν είναι μόνο οι δεσμοί αίματος που μας ενώνουν. Βέβαια εμείς το έχουμε κρατήσει γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς οικογένεια και βάση DNA και με δεσμούς αίματος. Είμαστε χρόνια, εντάξει μπορεί να μου φαίνεται, θα το πω και αυτό, αλλά έχω μεγαλώσει αυτά τα παιδιά και οπότε... Εγώ πήγα να κάνω ένα λογοπαίχνιο. Ότι 34, άρα από ενός έτους είσαι είμαι εκεί. Ναι. Εγώ είμαι 31. Εγώ είμαι από πολύ μικρή, προφανώς και δεν είμαι 34, αλλά είμαι από πολύ μικρή και ό,τι σκαμπανεβάσματα κι αν είχα στη ζωή μου, γιατί εννοείται ότι δεν φτάνει σε μια ηλικία και λες «Α, πέρασα τέλεια και ήρθα μέχρι εδώ», με βοήθησε πολύ ο χορός. Και σαν νέο, σαν μικρό παιδί, γιατί δεν είναι μόνο τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν και απλά τα βλέπουμε στο ίντερνετ, συνέβαιναν πάντα. Απλά δεν είχαμε τη δυνατότητα του διαδικτύου να ξέρουμε τι έγινε στην Πάτρα, τι έγινε στην Καβάλα, τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πω και από τη θέση του γραμματέα της Ένωσης Συνταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου λοιπόν, Συγκρομέσων, που είχαμε κάνει κάποτε μια ημερίδα, ότι τη στιγμή που εμείς μιλάμε, κάτι γίνεται, κάτι κάνει ο Κάρολος εκεί με τις παντούφλες του. Πραγματικότητα είναι αυτό, ναι. Κάτι σκέφτεται στην Κίνα εκεί ο ηγέτης τους, ένα άλλο γεγονός στην Αμερική και όλο αυτό μετά από δευτερόλεπτα αρχίζει και αναπαράγεται. Εμείς τότε δεν είχαμε στα δικά μας χρόνια, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, οπότε ο χορός παρόλα αυτά μας έσωσε σε εισαγωγικά από πολλά. Γιατί
η οικογένεια μιας δραστηριότητας, είτε αυτό λέγεται χορός, είτε κάποιο άθλημα, είτε σε προφυλάζει από πολλά πράγματα. Να κάνω λίγο χιούμορ. Εδώ είναι ένα κομμάτι της μεγάλης αλυσίδας του Ορφέα. Ισχύει. Ναι, ναι. Είναι δεσμοί και... Είμαστε χρόνια και το έχουμε αγαπήσει και επίσης, πραγματικά. Ο χορός, και θα πάμε στο επόμενο κομμάτι, είναι αυτό που ξεπερνάει και τα σύνορα. Εννοείται. Δίνω μία πολύ ωραία πάσα να μας πεις δραστηριότητες που είχε κάνει εντός και εκτός Ελλάδος. Είχαμε μείνει βέβαια στη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Ακριβώς, αυτή είναι η οποία γίνεται κάποια άλλη εκδήλωση που χαρακτηρίζει τον Ορφέα. Ναι, υπάρχουν μέσα στον χρόνο εκδηλώσεις που κάνουμε σαν σύλλογος. Η πρώτη μας εκδήλωση που ξεκινάμε είναι τον Νοέμβριο. Δηλαδή εμάς η χρονιά μας, η χρονική μας χρονιά ξεκινάει πάντα την προηγούμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο δηλαδή, και καταλήγουμε έως και τον Ιούλιο. Ιούνιο είναι το κλείσιμο με την ετήσια παράστασή μας. Και τον Ιούλιο, το οποίο κάναμε τα θερινά μας μαθήματα, και μετά αποχαιρετάμε για καλοκαίρι με τον Αύγουστο και ξαναπάλι επιστρέφουμε με τα σχολεία εν ολίγης. Η εκδήλωση, η οποία έχει γίνει και αυτή θεσμός και υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι οι παραδοσιακές γεύσεις. Η οποία. Για λέγε, για λέγε, γιατί ακούγεται ενδιαφέρον. Σαν γυναίκες, εντάξει. Τα μέλη της σχολής, οι γυναίκες επιτοπλίστων, αλλά και οι άντρες, γιατί η μαγειρική ναι. Δεν έχει και αυτή σύνορα, ούτε φύλο. Βάζουν τα δυνατά τους και κάνουν... Παραδοσιακές γεύσεις, ο καθένας από τον τόπο του. Δέσματα από τον τόπο τους. Πολύ ωραία. Από την τον τόπο κατά παιδιά, να τους αναζητήσουμε και όβδερα. Και εννοείται πως κάνουμε ήδη την πρόσκληση για τον χρόνο να παραβεθείτε να το ζήσεις. Βραβεύονται όλοι οι μάγειρες και οι μαγείρισες. Με έπαινο και κάνουμε ένα πολύ ωραίο γλέντι. Με live, με μουσική. Εδώ θα ρωτήσω, η σχέση σας ή η επαφή σας με το Δήμο Αθηναίων. Ναι, έχει ξεκινήσει μετά. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που αναφέρετε υπάρχει μια αρρωγή, έστω υπάρχει μια... σαν παρουσία, δεν λέω τώρα χρηματικά ίσως, αλλά σαν παρουσία. Σαν παρουσία ναι, 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 υπάρχει μια αρρωγή και μια... Ή κάπου πρακτικά, σε πρακτικά θέματα λίγο να σας βοηθήσει. Ναι, εννοείται, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνατότητα να έχουν μια προς εμάς να μας βοηθήσουν, μια γραμμή στο να μας βοηθήσουν και... θα ήθελα να ευχαριστήσω από τη δικιά μου τη μεριά. Και υπάρχει μια. Δηλαδή μετά το τμήμα δηλαδή πολιτισμού, ας πούμε, του ακριβώς, Δήμου. Η Διεύθυνση Πολιτισμού και ο Απαρδά, το Συλλό του, του Δήμου Αθηναίων, κάποιες φορές κάνουμε κάποιες συνεργασίες και για να μπορούμε κι εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερη άνεση και προς τα έξω στον κόσμο. Και κάνουμε και ωραία πράγματα στον Κολωνό, να μην ξεχάσουμε να πούμε, γιατί ο Κολωνός τον τελευταίο καιρό έχει λίγο ταλαιπωρηθεί. Προσπαθούμε να βγάλουμε μέσω του πολιτισμού κάποιο άλλο πρόσωπο, γιατί κατά ψέματα στον Κολωνό δεν μένουν μόνο 10 άτομα, είναι πάρα πολύ, είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι από τις πιο παλιές περιοχές, ιδρυτικά δηλαδή, και είναι κέντρο Αθήνας και έχει πάρα πολλά να προσφέρει και στον πολιτισμό και ωραίους ανθρώπους έχει και είναι και πολύ ωραία. Εξήμα. Να έρθετε να το δείτε και από κοντά. Εύχομαι να μας ακούει ο αγαπητός Δήμαρχος κ. Μπακογιάννης, την καλημέρα μας κιόλας, ο οποίος θεωρώ ότι έχει... Μεγάλη πάσα να αναφέρουμε ότι την πρωτοχρονιά, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου, παραβεθήκαμε στο Δημαρχείο και στο Δήμαρχο Αθηναίων και κάναμε και χορέψαμε κιόλας. Ένα μινι γλέντι. Ένα τετατέτ, μονόλεπτο, είπατε δύο κουβέντες. Και ίσως χτύπησε και φλέβα, μπορώ να πω. Αυτό εμείς αποκομίσαμε. Περάσαμε πολύ ωραία. Γιατί του άρεσε και όλο αυτό, λόγω τη εξωγή καταγωγή. Ναι. Και του άρεσε γενικά και η παρουσίαση. Ναι, αλλά εκεί έπρεπε στη Βάσκολα να πείτε, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να τα πούμε πιο ζεστά. Ναι, ναι, εντάξει.
Εντάξει, εγώ δίνω πάσες. Αν εδώ να σε δω, ανάβουμε φωτιές, δεν ήρθαμε να... Να σβήσουμε τις φωτιές. Να σβήσουμε. Σεπτέμβριο κάναμε μια αντίστοιχη, όπως είστε σε τηλεφωνική εκπομπή που εδρεύει στον Κολονό, είναι το Κολονός TV, Κολονός Radio και TV, και είναι κάποια παιδιά εκεί που στηρίζουν γενικά τον Κολονό και προσπαθούν να κάνουν πολλά πράγματα και αυτοί μέσα από τη δικιά τους δράση. Και είναι και ο Σπύριος ο φίλος που είμαστε. Την καλημέρα μας κιόλας. Εννοείται. Και έχουμε κάνει και συνεργασίες που αφορά τον Κολονό. Κάναμε ένα μεγάλο, ξεκινήσαμε από πέρσι το Μάιο που ανοίξαν τα πράγματα όπως είπαμε. Και κάναμε ένα φεστιβάλ που συμμετείχαμε κι εμείς. Ήταν επί της ουσίας αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ. Και έγινε η πρόταση αντίστοιχα σε εμάς το Σύλλογο να κάνουμε μέσα στις δύο μέρες που υπήρχε το φεστιβάλ αυτό, να κάνουμε δύο δράσεις. Η μία να ήταν με κάποια μουσική για τον κόσμο και η επόμενη μέρα ήταν μια μικρή παρουσίαση από εμάς, όπου εκεί ήρθανε και κάναμε πρόγραμμα νησιώτικο, live, και είχαμε την Μαρία Σκουλά στα νησιώτικα και τον Νίκο Βιώτη, την άντρα της, και είχαμε και δύο συνεργάτες και πολύ καλούς φίλους, που ασχολούνται με την ποιητική μουσική. Δύο αδέρφια και αυτοί, φίλοι και συνεργάτες, εδώ και μια 15ετία. Το Βαγγέλη και το Λευτέρη Τσουβαλά, οι οποίοι αναλάβανε το κριτικό κομμάτι, κάναμε και εμείς μια μικρή παρουσίαση και έτσι ξεκινήσαμε δηλαδή και εμείς από εκεί και μετά και μπήκαμε λίγο στο mood. Αλλά επειδή αναφέρατε κιόλας και αν έχουμε συνεργασία με τον Δήμο, η πρώτη μας επί της ουσίας συνεργασία, γι' αυτό λέω ότι έχουμε ξεκινήσει μετά κορονοϊό και έχουμε μία αλφα και ωραία συνεργασία. Κάναμε μία πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στον Κολονό που είχε πολλά χρόνια να γίνει. Αλλά το ιστορικό που είχε μέσα και το θέμα του ήταν τα 200 χρόνια από την άνοιξη της Επανάστασης και τα 100 χρόνια που επικρατήθηκαν στο Δήμο. Το οποίο έγινε μία συνδυαστική εκδήλωση, παιδιακή την ονομάσαμε, προς τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, για να είμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή, θεωρώ, και να μπορέσουμε να μιλάμε, και εννοείται με τη δικιά μας, δηλαδή τη δικιά μας πλευρά, αυτό που κάνουμε το οφείλουμε και σε αυτούς, έτσι. Και παρουσιάσαμε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει και θεατρικό μέσα χαρακτήρα, όπως έχουμε αναφέρει και σε τμήματά μας, το οποίο είναι ένας νέος στόχος. Πάλι με έτσι, αλλιώς, γιατί... Γιατί το έδωσε. Γιατί δημιουργεί. Ναι, ναι, ναι. Και να περάσουμε σιγά σιγά στα επόμενα. Πάω σε αυτό που πες για το Δήμο. Εθελοντισμός, πολιτισμός. Το λέω κάθε φορά από αυτό το βήμα. Πολύ ωραία. Αλλά κάποια στιγμή χρειάζομαστε και βοήθεια. Εννοείται. Γιατί και εγώ είμαι μέλος συλλόγων. Μην ανησυχείς, συμβαίνουν όλα καλά. Όλα ναι. Καλά. Μπορείς να το πιάσεις, άνετα. Έχουμε και... Δεν είμαστε και... Θαυμαστές και συνέχεια στέλνουν. Ναι, ναι. Το έχω καταλάβει ότι έχει fan club, ναι. Λοιπόν, χρειάζεται κάποια στιγμή και στήριξε όλο αυτό. Και πρέπει να δίνετε με τον τρόπο σας και την παρουσία σας, και επειδή δεν ήρθατε σήμερα, και έχετε μια μεγάλη ιστορία, από ό,τι μου είπατε, θα πρέπει και να φαίνεται κάθε φορά, νομίζω και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αναδεικνύετε το έργο σας, ούτως ώστε δεν είναι ότι θέλουμε κάτι, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για την έκφραση, δεν ζητάνε τα σωματεία, τα εθνικοτοπικά και γενικότερα η χωριστική συλλογή, ούτε ελιμοσύνη, ούτε στήριξη με την παρουσία, γιατί μπορούν καλύτερα να προβάλλουν. Έχουν άλλα κανάλια θέμα της επικοινωνίας, οι φορείς που μπορούν να στηρίξουν τα σωματεία. Βέβαια, χρειάζεται σε κάποιες εκδηλώσεις και οικονομική στήριξη, και είναι απαραίτητο. Τώρα να έρθουμε στο κομμάτι των τμήματων. Είπες πριν, και είχα διαβάσει και όλα στο βιογραφικό που μου στείλετε το ενημερωτικό, ότι κάνετε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Πράγμα δύσκολο.
Ναι, να μπορέσει να συνδέσει πολλού ανθρώπου από διάφορε. Τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη, τη Μυτιλίνη με την Εύβοια. Και εκεί κρύβεται και το και... πληθυσμό. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνει να ας το αγαπήσουν. Ας μείνουμε ένα λεπτό, Ευαγγέλη μου, και είναι η ερώτηση και προς τους δύο. Τα τμήματα είναι εκτός από το, θα σκεφτώ, ας το πω, αρχάρι, προχωρημένοι κτλ. Υπάρχει μέσα. Χωρίζεται ότι, ας πούμε, σε ένα τμήμα αρχαρίων ή και λίγο προχωρημένων γίνεται ανά ενότητε, σε ενότητες περιοχών. Δηλαδή, σήμερα θα διδάξουμε κεντρική μαγεία. Τα τμήματα περισσότερο είναι αρχάρι και ηλικιακά περισσότερο. Αλλά περισσότερο αρχάρι, προχωρημένοι. Έχετε και παιδικά τμήματα. Εννοείται ότι έχουμε και παιδικά τμήματα. Άλλωστε τα παιδιά μας τι θα κάνανε. Έπρεπε να τα εντάξουμε και αυτά σε αυτό που αγαπάμε εμείς. Άρα στη διάρκεια μιας χρονιάς δικιά σας έχει ενότητες, παύλα περιοχές που μαθαίνονται οι χωροί. Το ρωτάω, το διευκρινίζω, γιατί υπάρχει κόσμος και φίλοι και γνωστοί που με ρωτάνε, υπάρχει σύλλογος που μπορώ να μάθω από όλη την Ελλάδα? Αυτό ακριβώς και το είπαμε είμαστε και στο τηλέφωνο, ναι, με αυτή την έννοια. Όπως εδώ θα κάνω μια γρήγορη παρένθεση, θα ήθελα να πω, πού σας βρίσκει κανείς, πώς μπορεί να επικοινωνήσει, να το πούμε αρκετές φορές. Ναι. Εμείς θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατό σημείο αυτό. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει και τα πάνω του λόγω της πανδημίας. Προσπαθούμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντα, γενικά, και κόσμος ο οποίος θα πει, γιατί μπορώ να πω ότι πολλοί κόσμος έχει έρθει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας έχει στείλει μήνυμα σε email του συλλόγου, σε σελίδες του συλλόγου. Θεωρώ ότι τα πιο δυνατά, δηλαδή πλέον φανταστείτε ότι μπορείτε μέσα από το TikTok, το οποίο είναι μια πλατφόρμα, βέβαια. Το έχετε προχωρήσει εσείς. Το έχουμε προχωρήσει, δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, δεν έχω ακόμα δημιουργήσει, ας πούμε, και TikTok για τον σύλλογο, το σκέφτομαι, δηλαδή, γιατί βλέπω ότι όταν ανεβάζουμε ένα βιντεάκι από δικά μας προφή και στο TikTok, βλέπεις, δηλαδή, ότι υπάρχει μεγάλη από κάτω απήχηση. Και ο κόσμος που θαυμάζει αυτό που βλέπει και μας στέλνει πού σας βλέπουμε, πού μπορούμε να σας βρούμε. Ωραία. Στην Αθήνα, να βρούμε να πάμε σε ένα πρακτικό. Πού είναι η έδρα σας και κάποια τηλέφωνα. Εννοείται. Η έδρα μας, όπως αναφέραμε, και ποιες ώρες λειτουργείτε. Είναι στον Κορενό. Έχουμε την ευχαίρεια να λειτουργούμε κάθε μέρα. Το οποίο σε κάποιους μπορεί να κάνει και λίγο να το βλέπει περίεργα. Σου λέει κάθε μέρα να είστε εκεί. Ναι, εννοείται πως είμαστε εκεί και κυρίως οι ώρες που βρισκόμαστε εκεί είναι απογευματινές, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ναι. Πρωινά θα δουλέψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Εννοείται πως θα πάμε και κάποιες άλλες ημέρες για προσωπικές εργασίες. Αλλά πάντα θα μας βρουν μετά τις 6 κυρίως. Το μέχρι θέλω να ακούσω. Ναι, το μέχρι. Το μέχρι. Μπορώ να σας δώσω και μια, δηλαδή μια ωραία έτσι. Ένα ωραίο στίγμα. Θα σας πω ότι επειδή στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, να αναφέρουμε λίγο γιατί τι έρχεται. Βεβαίως, ναι. Την Παρασκευή ο σύλλογός μας θα συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ στη Ματαράγκα στο Αρλίνιο και θα παρουσιάσει χωρίς από την Καπαδοκία. Ναι. Ωραίες. Αυτά θέλω. Επειδή εξού γνωρίζω και την καταγωγή, όπου και που είστε, και θα κάνουμε, πέρα από αυτό το κάνουμε και σαν εκδρομή, θα υπάρχει συμμετοχή από χορευτικό αλλά και από συνοδούς, πάμε να μέλη του συλλόγου και φίλοι που θα ακολουθήσουν αυτή την αποστολή, και το Σάββατο έχουμε και τη μεγάλη τιμή και χαρά, την οποία ευελπιστούμε ότι μπορεί να και εκεί να μας υπάρχει, να μας γίνει και καταγραφή και να το έχουμε και εμείς σαν αρχείο, γιατί είναι μεγάλη μας τιμή. Θα σας πω ένα μυστικό μετά την εκπομπή, αλλά ναι, γίνεται καταγραφή, είναι το κομμάτι της επικοινωνίας πολύ έντονο. Ναι. Θα κάνουμε την παρέλαση στην έξοδο του Μεσολογίου. Ευαγγελία, φάσε. Εννοείται ότι θα είμαι. Ωραία, τότε θα στον τόπο μου δεν γίνεται να λείψω. Δεν γίνεται. Και εγώ και τα παιδιά μου και ο σύζυγος θα είμαστε όλοι οικογενειακά. Θα είμαστε και το περίμενα χρόνια. Θα λειτουργούμε εκεί, εννοείται πως θα τιμήσουμε την τον τόπο μας.
τη Ρούμελη, από που έχουμε περισσότερη την καταγωγή. Έχουμε και την τύχη και τη χαρά εκείνη τη μέρα, δηλαδή και σαν αποστολή, τα περισσότερα παιδιά, το οποίο εντάξει δεν είναι ένα πράγμα επειδή ότι έχουμε και την καταγωγή από εκεί, μπορεί να το πεις και τυχαία, αλλά μπορεί να το πεις και μια χημεία η οποία έχει βγει και πιστεύω ότι παίζει και ένα ρόλο. Δηλαδή πέρα από τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ μας και τα πολλά χρόνια, πολλών χορευτών που είναι μέσα στο σύλλογο, γιατί μπορούμε να προαναφέραμε ότι έχουμε μια χορευτεία. Τις παλιές καραβάνες. Για 4 ετών, αλλά μπορείτε να δείτε πίσω, δηλαδή μέσα στα τμήματά μας, χορευτές οι οποίοι είναι από 4 χρονών, έχουν ξεκινήσει και είναι έως και σήμερα και έχουν δηλαδή 15 ετία, 20 ετία μέσα στο σύλλογο. Έχουν μεγαλώσει. Και άλλοι χορευτές αντίστοιχα 30 χρόνων και πάνω. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα τέτοια παιδιά και έχουμε για αυτή τη χαρά ότι οι περισσότεροι είμαστε από αυτές τις περιοχές. Δηλαδή το συζητάγαμε τώρα στις πρόβες που κάνουμε και να αναφέρω και το ωράριο που είπατε, τι ώρα βρισκόμαστε. Χθες το βράδυ, λόγω της πρόβας και... Πες το, μην τρέπεσαι. Εντάξει, ήταν περασμένη η ώρα. Σταματήσαμε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι Ορφέας. Χορευτικός παραδοσιακός όμιλος Ορφέας είναι after. Ακριβώς. Έχουμε γίνει αυτεράδικο. Αυτά θέλω να ακούει ο κόσμος. Κατάλαβε. Χορούς από όλη την Ελλάδα με χορούς διδασκάλους. Το Κότσαλο Γεώργιο, που είναι ο βασικός χορευτικός υπεύθυνος του ομίλου. Και... Συγγνώμη, πόσα χέρια πόδια έχει αυτός ο άνθρωπος. Τόσα τμήματα. Έχει αντοχές μεγάλες. Είναι το μυαλό του, σκέφτεται και... Τα πόδια του εκτελούν. Ναι. Και μετά το περνάει στους χορευτές, αντίστοιχα και σε μένα εκεί που πρέπει να βοηθήσω. Και είναι βέβαια... Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, σαν λόγω ότι είμαι πρόεδρος του συλλόγου, και πρέπει να τρέξουμε και άλλα ζητήματα που υπάρχουν από πίσω. Αυτός είναι δηλαδή ο στόχος. Εντάξει. Και βέβαια να πούμε ότι τελικά θα μας βρουν Ιωαννίνων 80, ναι, στον Κολονό. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι του ομίλου μας το 2151-47-107 και το 6982-78-1149 και το 6982-78-1231. Από εκεί και μετά μπορούν να μας πούνε στο Instagram, να μας πούνε στο σελίδα του ομίλου μας και διαδικτυακή σελίδα που έχουμε, αλλά... Πολύ ωραία. Θα επανέλθω στην επικοινωνία και πάω γρήγορα να μου πεις για το θεατρικό τμήμα. Ωραία. Τι, πότε, αν έχει χρόνια που έχει δημιουργηθεί, τι συμβαίνει, τι πρόκειται να κάνετε. Είναι ένα τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάλι προς επεξεργασία, να ξαναδημιουργηθεί. Τι έργα έχουν ανέβει ή είχαν ανέβει. Τα παλιότερα χρόνια είχαν γίνει έργα, τα οποία τα έχουμε εμείς σε αρχείο. Σαν θεματολογία. Θεματολογία έχει να κάνει με κάποιο έθιμο ή μέσα από το χορό να υπάρχει και θεατρικό. Καθαρά θεατρικό, εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετείχα. Σε συνδυασμό. Ναι. Γίνεται πάντα σε συνδυασμό με δηλαδή... τους παραδοσιακούς χορούς. Να υπάρχει χορός και θεατρικό μέσα κομμάτι. Κάποιοι ρόλοι μέσα από, δηλαδή, από τα έθιμα. Σκηνοθέτη, ηθοποιοί... Όλα, οι ηθοποιοί είμαστε εμείς, ναι. Οι χορευτές. Μπορώ να πω ότι μπορώ να πάρω, δηλαδή κλείνω τα μάτια και κάθε χορευτής μου ξέρω ότι μπορεί να μου αποδώσει και σε ρόλο. Έχουμε και αυτή την ευχαίρεια. Δηλαδή, για μένα... Στο χώρο σας έχετε κάποια, έστω μια προθήκη με βιβλία. Ναι, ναι. Εννοείται πως ο χώρος μας κατέχει, πέρα από το ότι έχει μέσα λογραφικό στοιχείο, δηλαδή αν θείτε μέσα στην αίθουσα και κάνετε μια καταγραφή, μια βιντεοσκόπηση ή μια μικρή συνέντευξη, θα δείτε ότι κάθε γωνία όταν μπείτε μέσα παρουσιάζει και μια μικρή περιοχή, αλλά την Ελλάδα. Δηλαδή θα δείτε από... γεωργικά προϊόντα, θα δείτε σαμάρι από γαϊδουράκι, θα δείτε... Σαν λογογραφικό μουσείο, ναι, περισσότερο ναι, λειτουργεί. Μουσείο το οποίο είναι και το σήμα καλατεθέν μας. Όμως, πληροφορίες μου λένε ότι έχετε και ένα τμήμα ενδυματολογίας. Εννοείται. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε.
ποιος είναι ο υπεύθυνος σε αυτό το κομμάτι και τι περιέχει το τμήμα αυτό. Λοιπόν, είναι πάλι ένα τμήμα το οποίο προ-κρόνιο είχε κάποιες λειτουργίες, δηλαδή μέσα στη χρονιά του γινόντουσαν κάποια τακτικά. Και διάβασα και το κομμάτι της έρευνας, γι' αυτό με ενδιαφέρει. Είναι, δηλαδή όπως είπαμε στη βιβλιοθήκη μας, υπάρχει ιστορικό και από μουσικές καταγραφές και από αρχείο του ομίλου και από αρχείο από άλλες πηγές, από εκδόσεις, από εφημερίδες. Δηλαδή, κατά καιρούς έρχεται ο κόσμος και ο οποίος όταν μπαίνει στο γραφείο μέσα θα κοιτάξει τη βιβλιοθήκη, μπορεί να βρει ένα βιβλίο. Είχα παράδειγμα πριν ένα τρίμηνο διάστημα, με ρώτησε για ένα βιβλίο από ρεμπέτικα ένας χορευτής. Και μου είπε ότι δεν το έχω βρει αυτό το βιβλίο και θα με ενδιαφέρει, μπορώ να το πάρω για ένα διάστημα να το διαβάσω. Έχουμε και δανειστική βιβλιοθήκη. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Και εννοείται ότι μέσα σε αυτό έχουμε και την ετοιματολογία, λαογραφία μέσα. Ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη. Παλιότερα υπήρχε ο Ζερβός, ο Γιώργιος, ο οποίος ήταν και λαογραφία και ετοιματολογία, ο οποίος είχε και έχει φύγει από τη ζωή πλέον άνθρωπος και είχε αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη για πολλά χρόνια. Γινόντουσαν πολλά σεμινάρια πάνω σε αυτό το τομέα και πολλές δηλαδή, συνελεύσεις, διαλέξεις, τα οποία θυμάμαι και εγώ όσο ήμουν μικρότερος. Στο μεταγενέστερο δηλαδή τώρα χρόνο κοιτάμε να το ξαναλειτουργήσουμε, να γίνει πιο ενεργό. Και Έχετε δικό σας βεστιάριο με φορεσκές? Έχουμε βεστιάριο δικό μας από πολλές περιοχές πάλι της Ελλάδος και πάντα, κάθε μέρα και κάθε λεπτό που περνάει, στοχεύουμε στο να αυξήσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό που έχουμε σαν υλικό να το αξιοποιήσουμε, να το ξαναπαραφέρουμε και εννοείται να μπορέσουμε πάντα να καλύπτουμε όλες τις περιοχές της Ελλάδος σαν σύλλογος που έχει τύχει χορευτές να θέλουν να φτιάξουν τις δικές τους φορεσιές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτό. Κυρίως υπάρχουν και χορευτές, διακόπτω Χρήστο, που ράβουν μόνες τους τις φορεσκές. Έχουμε και τέτοιους χορευτές. Ξέρετε, επειδή είμαστε ένας υπάρχει σύλλογος... καθοδήγηση από κάποιον? Όχι. Γιατί, λέω ένα παράδειγμα, το πρωτότυπο είναι αυτό και βάσει του πρωτοτύπου να φτιαχτεί. Ναι, παίρνει από εμάς υλικό και πάνω σε αυτό χτίζει ειδικά τις ιδέες περισσότερο. Ναι. Απλά επειδή ο σύλλογος μας κινείται, έχουμε κάνει ένα οικογενειακό κύκλο, είμαστε πολύ σαν οικογένεια, δηλαδή αυτό που θα δείτε και θα εκλάβετε στον Ορφέα είναι οικογένεια, οπότε ο καθένας έχει αναλάβει ένα δικό του κομμάτι. Κεντρικά πρόσωπα είναι ο Χρήστος Κότσαλος και ο Γιώργος Κότσαλος. Όλοι οι υπόλοιποι, το Διοικητικό Συμβούλιο που είμαστε πάντα δίπλα τους και εννοείται είμαστε σε ό,τι χρειαστούν, ο καθένας με το δικό του τρόπο έχει και μία δουλειά να κάνει μέσα στο σύλλογο. Να το διευκρινίσω αυτό που ρώτησα, συγγνώμη κιόλας. Η κριτική φορεσιά, λίγο ένα παράδειγμα που είναι έτσι χαρακτηριστικό, έχει κάποια κομμάτια. Και μετά πάμε ανά περιοχή της Κρήτης που υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αν κάποιος κάνει την έρευνά του πώς είναι η φορεσιά, ποιοι στην Κρήτη ράβουν πάνω σχάρι, θα βοηθηθεί στο να ράψει ή ο ίδιος. Ακριβώς. Αν τολμήσει ήδη ή αν έχετε συνεργάτες πλέον που ράβουν φορεσιές ανάλογα με την περιοχή που θέλει ο χορευτής. Ναι, εντάξει, εμείς αυτή ήταν η ερώτησή μου, να το διευθυνήσω. Δεν ράβουμε, να μην παρανοηθεί, δεν ράβουμε στην σχολή σε καμία περίπτωση, απλά υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες, δηλαδή υπήρξε χορεύτρια η οποία ανέλαβε και είπε εγώ θα ράψω μία στολή και όντως το έκανε και το έκανε και πολύ καλά και ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ο καθένας είναι για δικιά της προσωπική χρήση. Πήρε από εμάς το ατομική πρωτοβουλία. Και έφτιαξε τη φορεσιά και την έφερε και
δηλαδή, που έκατσε μόνη της, δηλαδή, για πιστεύω, πρώτη απόπειρα ήταν καταπληκτική. Ήταν καθ' αυτού. Να το διευκρινίσω ακόμη περισσότερο. Το να φτιάξουμε μια φορεσιά είναι, ας το πούμε... Εντάξει, είναι διαφορετικό κομμάτι τώρα από αυτό που εμείς... Είναι κάπως κατανοητό. Το να φτιάξει μια φορεσιά ακριβές μας με βάση το πρωτότυπο, την ιστορική... όχι απλουσιά μια φορεσιά, αλλά φτιάχνουν με βάση την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής. Έχει διαφοροποίηση. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Έχουμε την τύχη να έχουμε τέτοιου χορευτέ. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Από άποψη, δηλαδή και για το άλλο που λέγαμε και για το θέατρο που λέγαμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα και τα κάνουν καλά. Και είμαστε τυχεροί γιατί μας προτιμάνε άνθρωποι που έχουν πολλά ταλέντα, να το πω εγώ. Έχουμε χορευτές δικούς μας που είναι νέα παιδιά και παίζουν πολύ ωραία όργανα και πολύ καλά όργανα και έχουμε τώρα, και αυτό. Δίνεις πολύ ωραία πάσα. Αλλά σε όλα αυτά, να πω, για να το τονίσουμε, ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αυτή τη στιγμή υπεύθυνος για τις φορεσιές. Όλα τα έχει αναλάβει ο Χρήστος και ο Γιώργος. Όλα αυτά. Ακόμη με προσωπική συντήρηση. Τους... Βέβαια, δεν είναι μόνο ο Χρήστος πρόεδρος ή χοροδιδάσκαλος, μόνο ο Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Χρήστος, ο Χρήστος και ο Γιώργος έχουν αναλάβει όλα τα κομμάτια. Την καλημέρα και στον αδελφό σου. Ο οποίος σε αυτή τη στιγμή κάνει και μάθημα στο σύλλογο. Έχουν όλο το επομιστεί όλο το βάρος της λειτουργίας του συλλόγου και με ό,τι έχει να κάνει αυτό, είτε έχει να κάνει με στόλες, είτε έχει να κάνει με σεμινάρια, τα οποία σεμινάρια γίνονται με πρόσφατο σεμινάριο πριν λίγες μέρες. Αντιδρογή της έδεσας. Τα χωριά της Αρμοπίας και της έδεσας. Είχαμε ένα σεμινάριο με άνθρωπο που έκανε εισηγήτρια για την εκπαίδευση, την Ελευθεροδότη, την οποία ευχαριστούμε. Και μας έδειξε σκοπούς και χορούς από αυτές τις περιοχές. Και αντίστοιχα είναι και ώρα πάσα να αναφέρουμε ότι η επόμενη εκδήλωσή μας, η οποία έρχεται, θα μας δει στη Μύκονο και θα κάνουμε και... Νάκι, κλάδες. Ναι, θα πάμε και να ξεκινήσουμε και την καλοκαιρινή μας σεζόν, να το πούμε έτσι, σαν όμιλος. Μας έγινε αντίστοιχα πρόταση από εκεί, η οποία βρίσκεται και η κοπέλα εκεί, η συγκεκριά μας, και μας έκανε πρόσκληση να πάμε να χορέψουμε πρωτοθέως 12 με 14 Μαΐου. Να και οι ειδήσεις. Αυτά είναι. Και να πούμε ότι οι προτάσεις που μας γίνονται, να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι μόνο σε φιλικό επίπεδο. Έχουν δει δουλειά μας, έχουν δει παραστάσεις, οι οποίες παραστάσεις θα μου επιτρέψετε να πω, βέβαια εγώ το λέω μέσα από την καρδιά μου. Βεβαίως, και έχουν ένα τικ παραπάνω από πολλά πράγματα που μπορεί να έχει δει κάποιος. Σκηνοθετικά ο Γιώργος Κότσαλος, και δεν θα το πάρουμε αυτό, θα το δώσουμε όλο το κομμάτι. Σκηνοθετικά έχει ορίζοντες μεγάλους, δηλαδή το παιδί να είναι καλά, σκέφτεται πολύ ωραία πράγματα και έχει μία ομάδα που μπορεί και τα βγάζει εις πέρας και ξέρετε εμείς όταν ανεβαίνουμε πάνω στην... στη σκηνή, στην πίστα, σε οτιδήποτε είναι αυτό, πολλές φορές αυτοσχεδιάζουμε. Πολλά πράγματα τα βγάζουμε και εκείνη την ώρα επάνω. Και είναι τυχερά, και, τυχερά τα παιδιά και ο Γιώργος και ο Χρήστος που έχουν χορευτές που τους ακολουθούν τόσο πολύ και τους έχουν διαλέξει και τους έχουν πιστέψει. Και με εμάς που μεγαλώσαμε και τώρα όσο περνάνε τα χρόνια προσπαθούμε να διατηρούμε... Και γιατί είναι και ένα είδος γυμναστικής, μη γελιόμαστε, η πιο μεγάλη. Προσπαθούμε να διατηρούμε και τη φόρμα μας όσο μπορούμε και να ακολουθούμε γιατί μας αρέσει και ψυχικά. Υπάρχει μια ανάταση ψυχική όταν χορεύεις και κάνεις ωραία πράγματα. Όμως η Ευαγγελία μου είσαι μια πολύ ωραία πάσα για το τμήμα μουσικών οργάνων. Θα ήθελες να μου πεις δύο λόγια. Κατά καιρούς πάντα έχουμε δασκάλους που συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει ζήτηση για κάποιο όργανο ερχόμαστε σε επαφή και ο υπεύθυνος δάσκαλος αναλαμβάνει μαθητές που θέλουν να κάνουν αντίστοιχα το όργανο
ζητάνε. Έχετε φτιάξει και δικιά σας μουσική ομάδα? Ναι, έχει δημιουργηθεί μια μικρή ομάδα. Όλα τα έχουμε, όλα τα έχουμε. Υπάρχει μια μικρή ομάδα η οποία ξεκίνησε από πέρσι, το Μάιο, τα οποία είναι παιδιά που ανήκουν και σε μουσικά σχολεία. Καταρχήν έχουμε τον χορευτή μας και εννοείται ότι... Οικογενειακό φίλο πια. Φίλο πλέον και με την οικογένειά του, τον Αρσένη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στο μουσικό γυμνάσιο κιόλας των Αθηνών, που εδρεύει στον Κολονό και στην Ακαδημία Πλάτων συγκεκριμένα. Είναι καινούριο σχολείο και ασχολείται με τα ακουστά, ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Δάσκαλός του είναι επίσης πολλών χρόνων φίλος και συνεργάτης μουσικός, ο Περικλής ο Κατσότης. Συγγνώμη. Το γνωρίζετε σίγουρα. Ο γνωστός. Θα πω αυτό που λέω σε Περλής. Το έχω. Άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Από εκεί που κάθεστε, πριν αρκετό καιρό, ευχαριστούμε το κοινό που συμμετέχει. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, αυτό είναι καλό. Σας καλούμε ακόμη. Ακλείσε λίγο, δεν το έχω. Παρουσιάζουμε Φολέγανδρο. Και λέει η μία εκ των δύο κυριών και πλέον φίλες, λέει, εμείς συνεργαζόμαστε, έχουμε την ομάδα και τα λοιπά, με τον Περικλή. Και λέω τέτοια σύμπτωση. Ναι, εντάξει, Περικλής. Και να πίσω, λέει ο Παναγιώτης, έχουμε κάνει, είναι από τα πρώτα παιδιά, στις πρώτες μου εκπομπές που συμμετείχε, είμαστε σε άλλο χώρο, μεγαλύτερο. Να φανταστείτε, η αίθουσα ήταν παραλόγου τεράστια, που μπορούσε να χωρέσει μέχρι και χορευτικό. Εντάξει, έχουμε περάσει ωραία. Και στο χώρο αυτό, όσο και αν φαίνεται περίοδο, το λέω και το ξαναλέω, έχω χωρέσει 7 μουσικά όργανα, τα καταφέραμε. Και βέβαια, γιατί κάναμε ανάστα το κτίριο. Την καλημέρα στον αγαπητό Περικλή, τον οποίο εκτιμώ και... Είναι αγαπητός φίλος. Όσον αφορά που είμαστε τώρα για τη σχέση των μουσικών, θέλω μόνο να αναφέρω αυτό, θεωρώ ότι παίζει και ένα σημαντικό ρόλο το τι μουσικούς έχεις δίπλα σου. Οι οποίοι είναι σημαντικό το ότι αν γνωρίζουν και χορευτικά, δηλαδή να μπορούν να ανταπεξέλθουν και χορευτικά σαν μουσική, είναι ακόμα, έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Και πιο εύκολο το έργο και μας. Πιο εύκολο το έργο σου. Γιατί όταν ξέρει ο μουσικός και παίζεις με τα μάτια μαζί του, δεν πρόκειται να γίνει, και όταν θα γίνει το λάθος, να το διορθώσεις. Δηλαδή με μια ματιά μπορεί να καταλάβει τι έκανε ή τι έκανες και να το διορθώσεις. Οπότε θεωρώ ότι και αυτό είναι για μας μια... Καταλαβαίνω το πεις, ναι. Ναι, είναι μια... Δηλαδή... Μια συγκεκριμένη δηλαδή, ομάδα που έχουμε χτίσει και στο κομμάτι αυτό, δεν αναφέρω και τα υπόλοιπα παιδιά που έχουμε, τον Δημήτρη Στεφανή, ο οποίος είναι στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης και είναι συνεργάτης με τον, Κωνσταντίνο τον Ασένη. Και θέλω να αναφέρω και δύο παιδιά οι οποίοι έχουν ιστορικά, οικογενειακά από το δέντρο τους, κατάνε από μεγάλη οικογένεια, τον Χαλιγιάννη τον Γιώργο Λαρίνο και τον Χαλιγιάννη τον Θωμά, βιολί, όπου η Θήμης, αντίστοιχα και ο πατέρας του, είναι μουσική μεγάλων καλλιτεχνών, δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρουμε. Βεβαίως. Ανήκουν στην ομάδα του Γιάννη του Καψάλη και της Χαράς Βέρας. Είναι το αρμόνιο του ο Χαλιγιάννης, ο Νίκος, ο πατέρας τους, των παιδιών. Χριστό, και... θα τους φέρεις κάποια μέρα. Έχουμε αυτή την... Έχουμε κάνουμε ωραία γλέντια με τα παιδιά, κάνουμε ωραίες. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, να κάνουμε κανένα γλέντι στο στούντιο. Να κάνουμε πανηγύρι μεγάλο. Πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο στα πανηγύρια. Στο μόνο το πανηγύρι. Ξεκινάνε, ναι, βέβαια. Εκτός αν θες να βάλω μέσω την Ευαγγελία, να σου το πει. Τον Περικλή τον πήρα τώρα τηλέφωνο, μα θέλει επί τόπου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον περιμένω στο στούντιο και μου λέει, ευχαριστούμε το κοινό που συμμετέχει, αλλά θα τα πούμε μετά. Αυτό ήθελα να αναφέρω και να αναφέρω και τους υπόλοιπους φίλους και συνεργάτες, τους ανέφερα και πιο πριν. Τον Λευτέρη και Βαγγέλη Τσουβαλά, οι οποίοι είναι και
και η ομάδα που αναλαμβάνει τα χορευτικά, η VTL Sound Equipment, που είναι η ομάδα για τα χορευτικά μας, και η μουσική αντίστοιχα που αναλαμβάνει το παιδικό κομμάτι, τον Περίκη και ο Κατσότη, τον Τρίφωνα του Παπαϊωάννου. Άρε Πέρι γίγαντα! που είμαστε πολλά χρόνια πάλι συνεργάτες, τον Ορέστη τον Μαυρόπουλο, στο βιολί, παιδιά που ήταν χορευτές, τον Θεοδόση στο Σικιώτη, πάλι ήταν χορευτής, αντίστοιχα σε χορευτικό εδώ κοντά σε εσάς, στην περιοχή. Και όλο αυτό το γάμο τον Ηλία, πολλά χρόνια συνεργάτες και φίλοι, και εννοείται πως συνεχίζουμε ακόμα και τώρα να συνεργαζόμαστε, και όλο αυτό είναι μια αλυσίδα να βοηθάει να βγει πιο εύκολο το έργο. Πριν την Ευαγγελία είπα και είχα λόγο ότι εδώ έχουμε δύο κρίκους από την αλυσίδα που είναι μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω και συνδέει όλες, θα πάρω πάσα από το βιογραφικό που μου έστειλες, όλες αυτές τις ψυχές και αυτά τα παιδιά, και εγώ θα πω όλοι είμαστε νέοι στην ψυχή. Όλοι βέβαια, είμαστε νέοι. Ο χορός δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία πραγματικότητα. Και προηγουμένως είπα ότι ο χορός δεν έχει, είναι το διαβατήριο που σπάει τα σύνορα. Για να δώσω πάσα στο Χρήστο και σε σένα, να μας πείτε ότι τι έχετε κάνει και εκτός σύνορων και τι συνεργασίες γενικά έχετε κάνει και εντός και εκτός Ελλάδος. Θα αναφέρω ότι έχουμε και τη χαρά τα τελευταία χρόνια να έχουμε βγει εκτός σύνορων για σεμινάρια. Προσωπικά ο Γιώργος ο Κότσαλος, ο δάσκαλος του Μήλου, με τον Γλυκέλα τον Χρήστο, ο οποίος είναι και αυτός πολλών χρόνων χορευτής, αλλά και είναι και διευθύνων σύμβουλος, ας το πούμε, των διεθνών σχέσεων του ομίλου μας, αναλαμβάνει του εξωτερικού τις υποθέσεις, και τον ευχαριστούμε και αυτόν από τη μεριά του, οι οποίοι κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Σουηδία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία να το αναφέρουμε ότι πρώτα Θεός, τέλος Απριλίου, το τρίμηνο δηλαδή, το τελευταίο του Απριλίου, θα βρεθούν στη Σουηδία για να κάνουμε σεμινάριο στην ομογένεια εκεί. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στους αγαπητούς Έλληνες, και εδώ μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πω ότι η εκπομπή μας την παρακολουθούν από Ελλάδα και Κύπρο καταρχήν και πολύ αγαπητοί. Ναι. Αγαπητοί φίλοι, συμπατριώτες μας από τη Γερμανία, τη Γαλλία και μετά, όπως είναι γνωστό, από το κανάλι μας στο YouTube στην Αμερική. Ωραία. Κάνω πολύ. Στο ίμιση κόσμο σε όλα αυτά που αναφέραμε. Αυτό. Μετά, σαν προσωπικές εμπειρίες, και εγώ και ο Γιώργος ο Κότσαλος έχουμε χορέψει στην Κωνσταντινούπολη, στο Μέτρο Μουσικής Κωνσταντινούπολης, με τον Κώστα τον Αλεξανδρίδη, με τους Μωμόγενους, τον οποίο τον θεωρώ πατέρα μου στο κομμάτι το χορευτικό. Κώστα Αλεξανδρίδης είναι μεγάλο κεφάλαιο για ιστορία, τον ποντιακό ελληνισμό. Γενικά, αλλά και για το ελληνικό πολιτισμό. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και από τη δικιά του την καταγραφή, ώστε να περάσει μέσα στο μέσα στον πολιτισμό μας να φέρει το έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο έχει καταγραφεί. Και θεωρώ ότι ήταν και για μένα μια πολύ ωραία πρόσκληση να συμμετέχω εκεί. Και αντίστοιχα ο Γιώργος που πάλι έτσι είχε συμμετέχει στην ελληνορωσική φιλία που έγινε πρώτο ρωτήριο. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Που συμμετείχαν στο Κρεμλίνο, που έγινε από τον Ιβάν Σαββίδη, μια εκδήλωση, και συμμετείχε και ο Γιώργος Πόντρος εκεί. Ήταν ο μοναδικός μη πόντιος χορευτής, όπου του έγινα συνεντεύξεις όταν γνωρίσαμε ότι ήταν ο μοναδικός που δεν ήταν πόντιος, και του κάνανε κάποιες συνεντεύξεις εκείνη την περίοδο. Έγινε και από την καταγωγή μας, από τον τόπο που καταγόμαστε, έγινε πολλές συνεντεύξεις. Τους άρεσε ότι ένας, ας πούμε,
αγρινιώτης, ας το πούμε έτσι, πέταγωγή μας είναι από το θέλημα της Λοκανανίας, του Λοκανάνας, ας πούμε, του έγινε αυτή η πρόταση να πάει να συμμετέχει και να χορέψει μέσα στο Κρεμλίνο με την Ποντιακή Φορεσιά. Αυτό ήταν δηλαδή το κόνσεπτ. Και αν θυμάστε, είχε γίνει και ένας ωραίος δώρος. Ήταν κάποιοι καλλιτέχνες εκείνη την ημέρα συμμετέχοντες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Μελίνα Ζανίδου και ο Σάκης Ρουβάς. Ναι. Είχε βγει και ένα βίντεο, είχε κυκλοφορήσει το ίντερνετ και είχε την, την τύχη ο Γιώργος να είναι αυτός που είχε τραβήξει το βίντεο. Που ήταν εκείνη τη στιγμή που χορεύανε οι τρεις μαζί αυτοί οι καλλιτέχνες. Και υπάρχει και σε αντίστοιχο περιοδικό γνωστό, υπάρχει η φωτογραφία του αδερφού μου και το συγκεκριμένο story. Που έχει δηλαδή. Και δημοσιότητα. Εγώ θα πω ότι τελικά, βγάζοντας συμπέρασμα και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, γενικά δεν κάθεστε. Δεν καθόμαστε ποτέ. Ποτέ. Ούτε στον ύπνο μας. Δεν είμαστε ήσυχοι. Γιατί αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο τις δράσεις. Βεβαίως. Να αναφέρατε ότι κλείνουμε. Και κάποια τελευταία ευχαριστήρια να αναφέρω. Να αναφέρω ότι, όπως είπαμε, 7-8 Απριλίου θα βρεθούμε στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στη Ματαράγκα. Την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε Καπαδοκία με 25 άτομα χορευτές. Και το Σάββατο, πρώτο Θεός, θα συμμετέχουμε, που για μας είναι μεγάλη τιμή, γιατί είναι ένας από τους στόχους όπως αναφέραμε, θα γίνει φέτος, ο συγκεκριμένος στόχος που είχαμε βάλει, να συμμετέχουμε στην έξοδο του Μεσολογίου. Η οποία θα γίνει, αναπαράσταση θα γίνει, και θα κάνουμε παρέλαση. Το μεγάλο Σάββατο τι θα γίνει? Του Λαζάρου. Το μεγάλο Σάββατο. Το μεγάλο Σάββατο. Ναι, ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και για μας είναι σημαντικό. Σαν σύλλογος, όταν το ανέφερα, σαν ιδέα ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, θα συμμετέχουμε στο, στο Παράγιο Τάφο, στην Εξαρχία, όπου θα έρθει το Άγιο Φως. Με κάποιους συνεργάτες που έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Έξαρχο και θα πάρουμε την ευλογία του Άγιου Φως. Έχω χορεύτριά μου που μου ανέφερε για αυτό το, για αυτό το θέμα, ότι το έχει ζήσει παλιότερα, όχι σαν τώρα, και μου ανέφερε και θέλω να το πω, μου λέει είναι μεγάλη μου τιμή που θα συμμετέχω, αλλά από την μεριά που θα βάλω και φορεσιά. Οπότε μου λέει είναι λίγο διαφορετική. Επειδή έχει τύχει να συμμετέχω και ήταν πριν πολλά χρόνια, αλλά και πέρσι, αν δεν το ζήσει κανείς, δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα και είναι ευλογία. Τίποτα άλλο θα πω. Είναι ευλογία. Αυτό έχουμε πει όλοι και το περιμένουμε άτομα που θα μπορέσουν να παρευθούν για τις δύο. Και από την άλλη πλευρά, είναι ότι είναι όλο το κομμάτι της επικοινωνίας πάνω σου. Ναι. Το ένα λεπτό δημοσιότητας που σου αρκεί. Ναι, ναι, γνωρίζοντας ότι θα... Ας λάβουμε πρώτα την ευλογία, θα μου επιτρέψετε να πω. Θεωρώ καιρούς που διανύουμε. Ευχαριστούμε από αυτή τη θέση τον αρσιόλογο φίλο Θοδωρή Λιμαράκη που ήταν η αφορμή και η αιτία. Και δεύτερον ευχαριστούμε τον Έτσαρχο που είχαμε την τιμή να πάρουμε την ευλογία του και στην επιστροφή του μας έδωσε κάποια αναμνηστικά την προηγούμενη φορά. Και εγώ το έλαβα αυτό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είστε κοντά μας αυτές τις μέρες, λίγο πριν το Πάσχα. Να ευχηθώ εγώ καλή σεζόν, να αρχίσουν οι χοροί, να αρχίσουν να ανοίξουν η δυνατότητα να βγει ο κόσμος, πάντα με προσοχή. Και θα αρχίσουν και τα πανηγύρια στις περιοχές και οι γιορτές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το αφήνουμε στο ενδιάμεσο, δηλαδή μετά από πρόβα, κανονίζουμε σαν παρέες και πηγαίνουμε στα πανηγύρια. Να βγει ο κόσμος να χορέψει.
Αυτό είναι το σημαντικό. Και να νομίζω η Ευαγγελία πρέπει να το εισπράττει αυτές τις μέρες τις, που έχουν περάσει, αλλά και στη διάρκεια αυτής της νέας χρονιάς, ότι εγώ το ένιωσα λίγο από συλλόγους που έχω συζητήσει από διάφορες περιοχές, αυτή την ανάγκη και της επικοινωνίας, αλλά ψυχική ανάγκη που βγαίνει, θέλω και βλέπεις τους ανθρώπους πόσο έρχονται. Βέβαια, και δεν χάνουν λεπτό με όλη αυτή την περιπέτεια να μάθουν να χορεύουν, και είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε και εσείς και άλλα σωματεία στη διατήρηση, να το πούμε, του λαϊκού πολιτισμού, να διατηρήσουμε τα ήθη και έφημά μας. Και επίσης αυτό που λέμε από αυτήν την εκπομπή, γιατί να μην ξεχνάμε και τον τίτλο της εκπομπής, το αρσεύοντας τον κόσμο, συνδυάζουμε τον πολιτισμό αλλά και τον τουρισμό, και είναι αλληλένδετα αυτά που κάποιοι ηθήνοντες δεν το καταλαβαίνουν και δεν δίνουν τη μεγαλύτερη προσοχή που θα έπρεπε στο λαϊκό πολιτισμό. Έρχονται ξένοι επισκέπτες για να έχουν μία εμπειρία. Εγώ εύχομαι εκεί που θα πάτε στην Μύκονο να γίνετε μία ωραία παρέα και με ξένους επισκέπτες, για να δουν έστω για λίγα λεπτά αυτή τη ζεστασιά, την ομορφιά που έχει ο ελληνικός λαός. Και νομίζω φέτος τα μηνύματα είναι και πολύ θετικά. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα αεροπλάνα και έρχονται οι ξένοι. Ναι, αεροπλάνα ήδη. Εγώ να ευχηθώ στον καθένα προσωπικά υγεία, ευτυχία στο σπίτι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το φως της ανάστασης να λάμψει στις καρδιές σας. Ήταν και η ευχή που είχαμε την προηγούμενη εκπομπή από τον ιερομόναχο της Μονής της Ανθώδης που παρουσιάσαμε από εδώ, από το Άγιο Όρος του Πατέρη Γρηγορίου, να φωτίσει τις καρδιές μας το φως της Ανάστασης. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλές γιορτές. Και σας ευχαριστώ. Και σήμερα δεν ήταν ψέμα, ήταν αληθινή η εκπομπή και αν και πρωταφυλιά. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Παρακαλώ. Να αναφέρω κλείνοντας και από τη δικιά μας τη μεριά, ότι εννοείται εμείς σας προσκαλούμε σε όλες τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε σαν σύλλογος. Με μεγάλη μας χαρά. Να παρευρεθείτε. Ιωαννίνων 80 στον Κολωνό. Τηλέφωνο 682-58-49. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ο μοναδικός χορευτικός, πολιτιστικός, παραδοσιακός όμιλος που είναι after. Ακριβώς. Μόνο και να ευχαριστήσω και ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν, όπως είπατε, γιατί είπατε για τον πολιτισμό, μέσα με δικά τους μερίσματα, στηρίζουν τον όμιλό μας και είναι πάντα χρόνια μας δίπλα μας σαν φίλοι, χορηγοί, θα τους πω. Είναι άνθρωποι που έχουν μαγαζιά στον Κολωνό, και συγκεκριμένα δίνουν από το δικό τους με μέρισμα και το εστέρημα. Μπράβο, μπράβο και τιμή τους. Ναι. Θα ήθελα να τα αναφέρω κιόλας. Είναι τρεις φίλες συνεργάτες, έτσι πολλών χρόνων που έχουμε συνεργασία. Το γεροπιτούλι, το πιστοπολείο, τον Τάσο Μαστιριώτη, ο οποίος είναι και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, και τον ευχαριστώ. Κοινοτικός για την ακρίβεια. Τα φυσικά του Μερακλή, που είναι και αυτά στον Κολωνό, το Μελίσιμο και το. Στο ΑΜ. Το έχουν και αυτοί ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, και δρεύουν με μαγαζί στον Κολωνό. Και τους ευχαριστώ που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Και κάποιους ακόμα ανθρώπους που είναι και αυτοί εκεί και μας στηρίζουν στις εκδηλώσεις που κάνουμε και βοηθάνε και αυτοί ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση κυρίως την ετήσια παράστασή μας, η οποία προετοιμάζεται φέτος, και άλλο να πάνε καλά λόγω ότι έχουμε και τις εκλογές και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, 21 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, μετά τους 7.30 το απόγευμα, και
Σας περιμένουμε αυτή να δείτε τη χρονιά και θα γίνει χαμός. Αυτά ήταν να πω. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live, αγαπητοί φίλοι. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.